Κυρία Γιαννακά, καλό μεσημέρι. Χθες συμμετείχατε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκεί και τι υπόθηκε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Λιμπέρτη. Ναι, συμμετείχα στην Κεντρική Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ήταν μια ενθουσιώδης, θα πω, υποδοχή στον πρόεδρο, γιατί όλοι χρειαζόμαστε τη στήριξη και περισσότερο αυτός που έχει αναλάβει από μόνος του την ευθύνη για την πώς να το πω, γιατί για την ΙΤΑ, εν πάση περιπτώσει, του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 20ης. Για την πτώση, για τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα οδυνηρό σοκ, όπως είπε ο ίδιος. Όμως τώρα ήρθαν τα δύσκολα. Αλλά στα δύσκολα αποδείξαμε και χθες στην Κεντρική Επιτροπή ότι είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν ήταν βαρύ το κλίμα? Δεν θα το έλεγα ότι ήταν βαρύ το κλίμα, γιατί ο πρόεδρος έδωσε ένα πολύ ωραίο, έκανε μια πολύ ωραία αρχή. Είπε ότι σήμερα θα κάνουμε λήξη στο πένθος. Ναι, κυρίως λήξη στο πένθος και συναγερμό μάχης. Ναι, αυτή ήταν η ατάκα. Ναι, οπότε το κλίμα κατευθείαν άλλαξε. Mm-hmm. Κατευθείαν όμως άλλαξε. Ναι. Οπότε μπήκαμε στη θέση της μάχης και έτσι ο ενθουσιασμός για τη νέα μάχη που έχουμε μπροστά μας ήταν έντονος. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Τι εννοείται? Να υπάρχουν αντιδράσεις σε ό,τι αφορά την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, να επιρρύψουν ευθύνες σε κάποια θέμα. Κυρία Λιμπέρτη, αντιδράσεις, δεν είναι η στιγμή να έχουμε αντιδράσεις. Μετά τις εκλογές της 25 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος για αντιδράσεις, εννοείται τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για αντιδράσεις. Σίγουρα κάποιοι, όλοι μας μέσα μας, θέλουμε να πούμε, να κουβεντιάσουμε, να τα βγάλουμε από μέσα μας, να βρούμε τα λάθη, να διορθώσουμε. Δεν υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Ο μόνος χρόνος είναι για τη μάχη που έχουμε μπροστά μας και το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο θεωρώ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε να μας αλλάζουν την ατζέντα. Είτε αυτό πρόκειται να γίνει από τους αντιπάλους μας, είτε μέσα από το ίδιο μας το κόμμα. Ψάχνουμε να βρουν ευκαιρίες για να αλλάζουμε την ατζέντα. Δεν σταθήκαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, και ό,τι έγινε, όλα τα κόμματα τέλος πάντων, δεν στάθηκαν στο πρόγραμμά μας. Δεν μας άκουσαν. Mm-hmm. Κράτησαν την ατζέντα στο τι έγινε πριν. Κατά το χρονικό διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε ό,τι κάνουμε τώρα. Οπότε ο κόσμος αποπροσανατολίστηκε. Ξέχασαν τα ΤΕΜΠΗ, ξέχασαν τις παρακολουθήσεις. Ναι. Έμειναν στην άκρη πολλά πράγματα. Έμειναμε στο τότε. Κάποιοι λένε ότι και η πολιτική αρχηγή αλλά και ο κόσμος συμπεριφέρθηκε στις εκλογές της 21ης Μαΐου στο ΣΥΡΙΖΑ σαν να ήταν κυβέρνηση. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό είναι αλλαγή ατζέντα. Σαν να έγιναν όλα τα λάθη από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν ήταν κυβέρνηση. Εσείς ποιο θεωρείτε ότι ήταν το σημαντικότερο λάθος? Ποια ήταν τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα? Θα κάνουμε απολογισμό. Θα κάνετε απολογισμό. Θα κάνουμε απολογισμό, λέω τώρα τελικά. Να μην κάνουμε απολογισμό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι κατάφεραν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν αλλαγή ατζέντας. Οπότε δεν επικεντρωθήκαμε καθόλου στα θετικά του προγράμματός μας. Εννοείται ότι οδήγησαν οι καταστάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά που λέτε. Οι καταστάσεις... Οι προεκλογικές. Προεκλογικές καταστάσεις, ναι, και κυρίως ότι η Νέα Δημοκρατία είχε στόχους και ήταν στοχευμένες
κινήσεις που έκανε για να γίνει και η αλλαγή της ατζέντας, αλλά και να μην ο κόσμος μαθαίνει τι ακριβώς συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα μωμά είναι εξιάζουν τα πάντα και καθαγιάζουν τα πάντα. Ό,τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οπότε ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν αφανής. Τι θα αλλάξει σε αυτή τη νέα προεκλογική περίοδο, τι να περιμένει ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει το κατανοητό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας. Δεν είναι κόμμα αντιπολίτευσης. Ούτε, γιατί αυτό έχει περάσει στον κόσμο. Αυτό τους το έχουν, έχει περάσει με κάποιο τρόπο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα αντιπολίτευσης. Είναι κόμμα εξουσίας. Θα τη διεκδικήσει και θέλω να πιστεύω ότι θα την πάρει. Θα πάει, πιστεύετε, καλύτερα στις 25 Ιουνίου. Θα επιστρέψουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα? Εγώ θέλω να κάνω έκκληση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος που απουσιάζει από τις εκλογές, η αποχή είναι τεράστια. Και ο κόσμος πρέπει να πάρει μέρος και πρέπει να δώσει το στίγμα του. Δεν μπορεί να είναι μόνο διαμαρτυρόμενος. Δηλαδή, να σας πω ότι ο κόσμος τελικά με την αδιαφορία του αυτή μπαίνει στη θέση της αντιπολίτευσης. Κάνει απλώς αντιπολίτευση και δεν μπαίνει στη μάχη για να διεκδικήσει τη ζωή του. Είναι σαν να μην ενδιαφέρει, σαν να μην ενδιαφέρεται καθόλου. Αυτή η απάθεια δημιουργεί πρόβλημα. Και δημιουργεί πρόβλημα και στον ίδιο. Απλά πρέπει να πηγαίνει συνείδηση. Ναι. Η μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε είναι η ψήφος μας. Εσείς ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής φαντάζομαι ότι θα στενοχωρηθήκατε ιδιαίτερα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Όταν σήμερα πήγατε στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής και βγήκατε έξω όταν τελείωσε, πώς αισθανθήκατε? Έτοιμη για τη μάχη. Έτοιμη για τη νέα μάχη. Έτοιμη για τη νέα μάχη. Πραγματικά αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Νιώσα οργή, νιώσα θλίψη, νιώσα. Γιατί τα ζούμε, όλοι τα ζούμε. Ζούμε και τις αυξήσεις, ζούμε την ακρίβεια, ζούμε τις σημειώσεις των συντάξεών μας, τα νοσοκομεία μας, την ιδιωτικοποίηση του νερού, τις ΔΕΗ. Τα ζούμε πολύ έντονα. Η ζωή στα νησιά μας είναι ακριβότερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, τουλάχιστον 35%. Το ζούμε καθημερινά. Οπότε η οργή είναι το πρώτο πράγμα που νιώθεις. Είναι η απογοήτευση. Ο κόσμος δεν το βλέπει, δεν τον νοιάζει. Γιατί λέει είναι όλοι οι ίδιοι? Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και στο κάτω-κάτω επέλεξε κάποιον. Είναι μια επιλογή. Σήκω από τον καναπέ σου, πήγαινε να ψηφίσεις. Αξίζει τον κόπο. Είναι για τη ζωή σου την ίδια. Πιστεύετε ότι, όπως πολλοί λένε, το κλίμα αντιστράφηκε τις τελευταίες ημέρες, λίγες 2-3 24 ώρα πριν από τις εκλογές? Κοιτάξτε, σίγουρα θα έχει παίξει ρόλο και αυτό. Οπωσδήποτε έχει παίξει κάποιο ρόλο. Έγιναν κάποια λάθη, ναι. Εννοείται τις δηλώσεις Κατρούγκαλου. Ναι, είναι και η δηλώση Κατρούγκαλου. Είχα μια αστοχία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ξανά στη μάχη. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει την προεκλογική του τακτική, φαντάζομαι, αυτή τη φορά. Δεν ξέρω για τα πρόσωπα, για την Πόπη Τσαπανίδου έχουν γραφτεί πολλά. Τελικά παρετήθηκε, θα παρετηθεί από εκπρόσωπος τύπου? Θα αλλάξει πρόσωπο εκεί ως εκπρόσωπο τύπου Αλέξη Τσίπρας? Δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Πιστεύω πως όχι. Η Πόπη Τσαπανίδου είναι ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής και είναι και εκλεγμένη βουλευτρία. Οπότε όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα καθόλου. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής δηλαδή της Πόπης Τσαπανίδου? Όχι. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο στην Κεντρική Επιτροπή? Όχι. Μάλιστα, οπότε λοιπόν χαράσετε την τακτική σας για τη νέα προεκλογική περίοδο και προχωράτε δυναμικά ώστε να, με στόχο να φέρετε πίσω τους ψηφοφόρους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο στόχος είναι να πιστεί ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλήψει τη μάχη, είναι παρόν, θα τη δώσει τη μάχη αυτή δυνατά όσο πιο δυνατά μπορεί και ο κόσμος θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
με αυτή του τη μάχη θέλει να τον πείσει ότι είναι κόμμα εξουσίας και όχι κόμμα αντιπολίτευσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις Κυκλάδες, κυρία Γιαννακά, πολλά ακούγονται για την έδρα που έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες. Ενδέχεται να τη χάσει αυτή την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ και να την πάρει η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ? Βέβαια, ενδέχεται, γιατί με τον εκλογικό νόμο που θα είναι ενισχυμένη η αναλογική, τα ποσοστά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η έδρα περνάει στη Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατο αυτό. Δεν θα πάει κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο κόμμα ή στο ΠΑΣΟΚ ή οπουδήποτε. Είναι σαφέστατο. Έχει ήδη ανακοινωθεί κιόλας. Με την ενισχυμένη αναλογική, την έδρα θα την πάρει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, για να πάρει ένα άλλο κόμμα ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ την έδρα αυτή, θα πρέπει να φέρει υψηλά ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να φέρει το ποσοστό που είχε στις προηγούμενες εκλογές, ναι. Και στις Κυκλάδες και πανελλαδικά, γιατί νομίζω παίζει ρόλο και το πανελλαδικό. Βέβαια παίζει ρόλο και το πανελλαδικό. Στις Κυκλάδες έχει πέσει πολύ χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνολικό ποσοστό της. Στη ΣΥΡΟ έχει κρατήσει το ποσοστό το πανελλαδικό. 20%, ναι. Η ΣΥΡΟΣ έχει φέρει τα πανελλαδικά ποσοστά γενικότερα. Ναι. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι αν παραμείνουν αυτά τα ποσοστά τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, η τρίτη έδρα θα την πάρει και πάλι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την ενισχυμένη αναλογική. Την τέταρτη έδρα. Η τέταρτη έδρα θα περάσει στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Με τον πόνους των εδρών που παίρνει λόγω του εκλογικού συστήματος. Ακριβώς. Κυρία Γιαννακά, επίσης θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ακούσατε τη συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Παρημανιού σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Άξο. Ήταν καυστική, ναι, η κυρία Μανιού σε ό,τι αφορά την Άξο, η οποία Άξος έφερε τρίτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Πώς τα σχολιάζετε εσείς? Κοιτάξτε, την άκουσα τη συνέντευξη της κυρίας Μανιού. Η κυρία Μανιού είναι χρόνια στην Άξο, στην οργάνωση, γνωρίζει καλά τα πρόσωπα, γνωρίζει τις αδυναμίες, γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον καθένα τι θα μπορούσε να γίνει και πώς θα μπορούσε να έχει σωθεί κάποια κατάσταση. Επομένως δεν θα κρίνω την κυρία Μανιού. Αυτό που έχω να πω μόνο είναι ότι, επειδή διάβασα και κάποια σχόλια... Έχουμε δει αυτό, θα σας ρωτούσα. Έχουμε δει πολλά αρνητικά σχόλια σε σχέση με αυτά. Θα πω μόνο για αυτά τα σχόλια ότι λυπάμαι που συμβαίνουν αυτά. Θα μπορούσα να ακούσω το χειρότερο σχόλιο από κομματικό αντίπαλο και να το κατανοήσω, γιατί αυτός είναι και ο στόχος του, ή να σε προσβάλλει, να σε μειώσει, να δείξει στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Τα σχόλια όμως που αφορούν είτε παλιότερους συντρόφους είτε συντρόφους γενικότερα, θεωρώ ότι είναι λίγο ακραία, και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν φύγει, έχουν ζητήσει τη διαγραφή τους από μόνοι τους, καταγγέλλοντας τη διεύρυνση. Επομένως δεν θεωρώ σωστό να κρίνουμε ανθρώπους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, παλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ και δίνουν τη δικιά τους μάχη. Mm-hmm. Γιατί αυτοί είναι απ' έξω και μπορούν να κρίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως θέλουν, όπως νομίζουν, και να διαμορφώσουν και άποψη. Δεν έχουν δικαίωμα, δεν δικαιούται κάποιοι άνθρωποι να εκφράζουν την άποψή τους με τέτοιο τρόπο, γιατί ούτως ή αλλιώς έχουν κρίνει και τον ίδιο τον πρόεδρο και το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Μάλιστα. Πιστεύετε κι εσείς, κυρία Γιαννακά, όπως λένε πολλοί, ότι ήταν αδύναμο το ψηφοδέλτιο της Νάξου των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, δεν θα πω, ας μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία, ας το αφήσουμε να το κάνουμε όπως μας ζήτησε και ο πρόεδρος, να κάνουμε τον απολογισμό μας μετά τις εκλογές. Το ψηφοδέλτιο είτε ήταν δυνατό είτε ήταν αδύνατο, έδωσε τη δικιά του μάχη και έγινε ό,τι έγινε. Ας το αφήσουμε να το κρίνουμε μετά τις εκλογές, να κάνουμε έναν απολογισμό γενικό μετά. Mm-hmm. Προς το παρόν θα να δώσουμε το στίγμα της το πάμε δυνατά σε αυτή τη μάχη και να σηκωθούμε από το καναπέ μας και να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εκλογική περίοδος είναι μπροστά μας και πάλι. Βέβαια. Οπότε θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ.